την Τατιάνα Στεφανίδου, Βαγγέλη Καράλη. Τι συμβαίνει με την Τατιάνα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα για την παρουσιάστρια του Έψιλον. Άλλο θρίλερ και εκεί. Τι γίνεται εδώ. Δύσκολο καλοκαίρι θα κάνει. Τι θα γίνει. Τατιάνα, ούτε καν καλοκαίρι, να δούμε. Το ρεπορτάζ και οι ψήθυροι μέσα από το Έψιλον όλο και πληθαίνουν ότι η Τάτη, η Τατιάνα Στεφανίδου, τη νέα σεζόν δεν θα είναι στον τηλεοπτικό σταθμό του Ιβάν Σαββίδη. Το θέμα εδώ πέρα είναι όμως, Βαγγέλη Καράλη, ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ούτε και στον Αντένα. Mm. Και εδώ λοιπόν τι είναι, θα μείνει εκτός τηλεόρασης κυρία Στεφανίδου. Τι κακό πάθαμε άμα γίνει αυτό. Τι γίνεται, τι θα κάνει η Τάτη χωρίς να βγαίνει στη φάτσα του στο γυαλί. Ας ξεκουραστούν τα ματάκια μας λίγο. Η ίδια αυτή θα πάθει, δεν μπορεί χωρίς τηλεόραση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις ναι. τελευταίες εκπομπές, σε κάθε εκπομπή, έτσι στο άσχετο, πετάει και την ατάκα ότι κάνω 20 χρόνια συνεχόμενα τηλεόραση. Θέλει να το ακούει. Και αυτό το λέει, όπως ναι, 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 ναι. Χατζηβασιλείου, το λέει και η Τατιάνα. Μπράβο, ναι. Άντε. Απλά η Τατιάνα το λέει και σε πιο άσχετες στιγμές. Χατζηβασιλείου είχε και ένα πάτημα. Μήπως αυτό είναι μία δήλωση προγνωστική ότι κάνω 20 χρόνια τηλεόραση και okay, that's enough. Είναι καιρό να πάω σπίτι μου. Εγώ προσωπικά την Τατιάνα Στεφανίδου δεν τη γνωρίζω. Τη γνωρίζετε πολύ περισσότερο, Φίλιππος, συγκεκριμένα. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να σταματήσει την τηλεόραση. Δεν ξέρω, Φίλιππε, η άποψή σου. Με 10 μπαστούνια να είναι η Τατιάνα, θα θέλει να βγει στην τηλεόραση. Όπως και ο Παπαδάκης δεν θέλει να σταματήσει να κάνει. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η Τατιάνα χωρίς τηλεόραση δεν αντέχει. Είναι τερόφωτη γι' αυτό. Μάλιστα. Και το ζήτημα εδώ πέρα είναι το θρίλερ που υπάρχει, γιατί δεν έχει ακόμα. Δεν τα έχει βρει με το κανάλι το Έψιλον, αλλά ούτε και με τον Αντένα. Είναι όλα μετέωρα. Όπου φαίνεται ότι συζητάει με τον Αντένα, έτσι, αλλά είναι μόνο σε συζητήσεις μέχρι τώρα. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε τίποτα. Αναμένουμε να δούμε. Ίσως όταν δει ότι έχει φάει άκυρο από την πλευρά του Αντένα. Ακόμα και ψίχουλα να τη δώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Καλά, ψίχουλα παίρνει πολλά. Δεν θα είναι ψίχουλα. Κάτσε, τη φώναξε με εδώ. Παίρνει, λες. Βρε με αυτά που παίρνει, θα τη κόψει. Το ένα, θα τη κόψουν το 90% και το 80% του μισθού της. Ίσως αναγκαστεί εκεί, για να μην βρεθεί εκτός, να υπογράψει μια ανανέωση με το Έψιλον, με όρους τους οποίους δεν θα φανταζόταν ποτέ στα όνειρά της όταν. Έκανε την πορεία της στην εγκύτερη δεν πειράζει, ας βάλουν λίγο όλοι νερό στο κρασί τους. Όταν ένας απόφοιτος πανεπιστημίου παίρνει 500 ευρώ, ας πάρει η Τατιάνα 10.000 ευρώ, λέω εγώ, αντί για αυτά που παίρνει τώρα. Δεν για το μήνα μιλάς, 10.000 ευρώ. Για το μήνα μιλάω, ναι. Τι 10.000, πάρει 3-4, δεν και 10. Σε σχέση με αυτά που παίρνει σήμερα. Θα πάρει να ακούσει ο Σαββίδης αυτά, να πάθει τον επιπίεση. 10, εσύ δίνεις 10.000, 10.000 μοιράζεις. Δεν τα δίνω εγώ, λέω σε σχέση με πόσα παίρνει. Πάμε να δώσουμε γρήγορα. Μαξιλάρια στον κόσμο, μαξιλάρια, γιατί